αυτό θα πάμε με συνδέσεις. Θα συνδεθούμε με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, και τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Λευτέρη Νικολάου. Καλησπέρα και στους δύο κυρίους, τους οποίους τους βλέπουμε. Έχουμε και την κυρία Λίζα Βόζενμπεργκ, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Βόζενμπεργκ. Θα μου επιτρέψετε... Καλησπέρα και στους συναδέλφους. Εγώ δυστυχώς δεν έχω το Skype σήμερα. Λοιπόν, και επειδή το κατανοώ απόλυτα, θα ξεκινήσω με εσάς, μια και σας έχουμε στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω από πού έχετε παρακολουθήσει την κουβέντα που έχουμε κάνει εδώ στο στούντιο. Δεν την έχω παρακολουθήσει. Ωστόσο, πολύ εύκολο. Ξεκινάμε από το Air Force One, το οποίο απογειώθηκε από το Τελαβίβ κάποιες ώρες νωρίτερα. Ο Τζο Μπάιντεν έφυγε, κατευθύνεται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για να καθυστερεί πλέον, τουλάχιστον αυτό λένε στο Ισραήλ, κανένας λόγος για να καθυστερήσει από εδώ και έπειτα η χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο μετά και το χθεσινοβραδινό το βομβαρδισμό του νοσοκομείου της Γάζας μας ανησυχεί περισσότερο. Υπάρχει ένας εφησυχασμός ότι αυτό που άφησε σε επίπεδο συνεννοήσεων ο Μπάιντεν πίσω του ίσως να μετριάσει την αγριότητα και την ασχήμια την οποία θα δούμε. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση? Και το χτύπημα που έγινε μας ανησυχεί, με το δεδομένο ότι δεν έχουμε γνωσμένη ταυτότητα, κύριε Χαρίτο. Ο καθένας προσπαθεί να αποδείξει ότι Χαμάς ότι το Ισραήλ έκανε την επίθεση. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει, ούτε τα πρόσφερε κάτι, και επομένως αποδίδει στη Χαμάς. Επίσημη ταυτοποίηση δεν υπάρχει. Είναι ένα χτύπημα τρομοκρατικό και αποτρόπαιο. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, αυτό καθε αυτό το χτύπημα απέτρεψε την ειρηνευτική οδό που είχε, μια πορεία δρομολόγησης, γι' αυτό και ματαιώθηκε η συνάντηση των τεσσάρων. Νομίζω ότι τίποτα δεν δείχνει αυτή τη στιγμή ότι θα αποτραπεί άμεσα η χερσαία επίθεση, ό,τι προγραμματίζει, τέλος πάντων, ό,τι προγραμματίζεται να γίνει. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάσαμε το τρομοκρατικό χτύπημα. Για μας, και τουλάχιστον για μένα προσωπικά και την παράταξή μου, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να συγκρίνει κανείς να κρατάει ίσες αποστάσεις. Από τη μια πλευρά έχουμε μια τρομοκρατική οργάνωση, δεν είναι αυτό η Παλαιστίνη, ούτε η Χαμάς εκφράζει όλους τους Παλαιστινίους, και από την άλλη ένα δημοκρατικό κράτος στο Ισραήλ. Είναι δύο διαφορετικά μεγέθη, και βεβαίως ήρξε το χειρόν αδίκων η Χαμάς. Εκείνη έκανε το τρομοκρατικό χτύπημα. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να μας απομακρύνει, και αυτό το λέω χωρίς κανέναν αστερίσκο, ότι οφείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια σε όλα τα επίπεδα σε εκείνους τους ανθρώπους που υποφέρουν, στους αμάχους, και απαιτούμε, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση το απαιτεί, οι πάντες πρέπει να το απαιτούν, την επιστροφή των ομήρων. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να υποθέσει κάτι με ασφάλεια, τουλάχιστον προσωπικά δεν είμαι αναλήτρια. Προσεγγίζω τα πράγματα από την πολιτική σκοπιά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα αυτή και να σας αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι η επικοινωνία ήταν δύσκολη έτσι κι αλλιώς. Οπότε, και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή και πάμε στον κύριο Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το ίδιο ερώτημα και για σας. Δεν ξέρω τι βλέπετε από εδώ και πέρα. Δύσκολα θα είναι έτσι κι αλλιώς τα πράγματα τα επόμενα 24 ώρα για το συγκεκριμένο κομμάτι του πλανήτη, την λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, αυτό που βλέπετε κι εσείς να αφήνει πίσω του, δεν ξέρω, φαντάζομαι τα συζητάτε και στο Ευρωκοινοβούλιο, στους διαδρόμους, το τι άφησε πίσω της αυτή η επίσκεψη του Μπάιντεν. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από το Ισραήλ λένε ότι δεν άφησε και πολλά πράγματα. Η πληροφόρηση δική σας? Κοιτάξτε, καταρχήν ο Μπάιντεν ακολουθεί την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν υποστηρίξει μονομερώς, πολύ μονομερώς το Ισραήλ, και χάρη σε αυτή την υποστήριξη το Ισραήλ νομίζω ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με τους Παλαιστινίους και να τους επιβάλλει ένα καθεστώς apartheid. Mm-hmm. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια τώρα ο Μπάιντεν προσπάθησε λίγο να μαζέψει τα πράγματα. Εντάξει, καταρχήν πήρε θέση και είπε ότι μάλλον η άλλη ομάδα έριξε τον πύραυλο, mm-hmm, και όχι η δική σας η ομάδα, είπε κάτι τέτοιο, αλλά προσπάθησε προφανώς να εμποδίσει τους Ισραηλινούς να προχωρήσουν σε αυτό που έχουν ήδη αναγγείλει και το οποίο από ό,τι φαίνεται διστάζουν
να προχωρήσουν, δηλαδή την εισβολή στην Γάζα. Όπως αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα για την εξέλιξη της όλης κατάστασης. Αν θα προχωρήσουν δηλαδή στη χερσαία εισβολή ή θα περιοριστούν σε αυτό που έχουν κάνει μέχρι τώρα, σε μια εκδίκηση για τα τρομοκρατικά ασφαλώς και χτυπήματα που έγιναν από την πλευρά της Χαμάς, εάν δηλαδή θα προχωρήσουν και σε άλλα εγκλήματα πολέμου για να συναγωνιστούν τα εγκλήματα πολέμου της Χαμάς. Η χερσαία εισβολή περιέχει πάρα πολλούς μεγάλους κινδύνους και θεωρώ ότι και από ό,τι διαβάζω και από ό,τι πληροφορούμε είναι αυτό που προσπάθησε να περιορίσει ή να πιέσει να μην πραγματοποιηθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρώτον είναι ότι δεν έχει καμία στρατηγική αυτό. Λέει τι θα κάνουν. Δεν γνωρίζουν αν θα θέλουν να καταλάβουν τη Γάζα στρατιωτικά. Δεύτερον, εάν το κάνουν θα προκαλέσουν μεγάλες αντιδράσεις στον αραβικό κόσμο και ενδεχομένως να βάλουν μέσα στη σύραξη και το Ιράν μέσω της Χεζμπολά, η οποία έχει ήδη απειλήσει ότι θα προχωρήσει σε Μάλιστα. κάτι τέτοιο. Οι αραβικές χώρες όπως η Αίγυπτος που μέχρι τώρα προσπαθούν να κρατήσουν μια ουδέτερη στάση mm-hmm. Και αυτές θα υποχρεωθούν να πάρουν θέση ξεκάθαρα εναντίον του Ισραήλ. Επιπλέον θα έχουν απώλειες αναμφισβήτητα σε ανθρώπινο δυναμικό και θα βάλουν και σε στρατιώτες δηλαδή και στο τέλος θα διακινδυνεύσουν και τη ζωή των ομήρων. Άρα χωρίς καμία στρατηγική και μόνο με στόχο την εκδίκηση είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ζυγίζουν και γι' αυτό ενώ υποτίθεται ότι αυτή η εισβολή θα είχε ξεκινήσει εδώ και μέρες δεν έχει ξεκινήσει. Κατανοητό. Ακόμα και σε ελπίσουμε ότι δεν θα ξεκινήσει γιατί θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη αιματοχυσία. Η λύση θα είναι... Και να κλείσουμε με αυτό κύριε Κούλογλου. Ναι, επιτέλους το Ισραήλ να σκεφτεί ότι χωρίς ελευθερία των άλλων, με κατοχή, δεν πρόκειται να υπάρχει ειρήνη όσες δόσεις και αν απαρχάιτ και αν εφαρμόσει σε βάρος των Παλαιστινίων. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον κύριο Στέλιο Κουλούγλου για την παρέμβασή του αυτή και στο σημείο αυτό να πάμε στον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος.